μας ενοχλήσει και ουσιαστικά θα μας αναγκάσει να χτυπήσουμε την πόρτα σας. Μιλώντας για το γόνατο, θα βιώσουμε περιοδικό πόνο. Δηλαδή, θα αρχίσει να πονάνε το γόνατό μας, θα πονάει. Θα αρχίσει να πονάει ακόμα και μέσα στη νύχτα, στην ακινησία. Θα αρχίσει να πονάει όταν περπατάμε μεγάλες αποστάσεις. Θα το δούμε κάποια στιγμή ίσως να πριστεί, να πρίζεται και λίγο. Και αυτό θα κάνει ένα κύκλο που θα φύγει, θα υποχωρήσει. Το πρώτο επεισόδιο, λοιπόν, μπορεί να μας έρθει και σε μια ηλικία γύρω στα 50, που δεν θα του δώσουμε τόση σημασία. Mm-hmm. Θα πριστεί λίγο το γονατό μας, θα πονέσουμε, θα πάρουμε λίγο ντεπών, τέλος πάντων, απλό παυσίπονο, λίγο πάγο, θα περάσει ένας χρόνος, θα ξανάρθει. Αυτό το επεισόδιο, το δεύτερο, θα κρατήσει λίγο περισσότερες μέρες και μετά θα ξαναπεράσει αυτός ο πόνος, θα φτάσουμε στα 52-53, πάλι θα έρθει ένα επεισόδιο που θα είναι αυτή τη φορά περισσότερες μέρες και πιο έντονο και θα μας δυσκολέψει ακόμα περισσότερο και ούτω καθεξής. Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, είναι μια διαδικασία που δυστυχώς πηγαίνει μόνο επιταχύρω, μόνο χειροτερεύει και τελικά μας δυσκολεύει τόσο τη ζωή, ώστε να αναγκαστούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ορθοπαιδικού χειρουργού.